αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Γκουμπασανιώτη, που είναι ο τελικός αποδέκτης σχεδόν όλων των ρεμάτων και χύμαρων που διαρρέουν το Δήμο Κιλελέρ, δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός, υπέγραψε την έγκριση διάθεση πίστοσης του έργου προϋπολογισμού 1.108.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και περιλαμβάνει εργασίες σε συνολικό μήκος περίπου 10 χιλιόμετρων. Ολοκληρώνουμε με στρατηγική σταδιακά τον καθαρισμό και τη στήριξη των πρανών σε περιοχές οι οποίες χρήζουν επέμβασης, σε ριάκια της δικής μας αρμοδιότητας, σε ποτάμια, αλλά και σε τάφρους που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στα έργα περιλαμβάνεται καθαρισμός και αφαίρεση της επιφανειακής βλάστησης, αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων, καθώς και εκρίζωση, κοπή και απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δέντρων που φράσουν τη ροή. Επίσης θα επισκευαστούν αστοχίες που έχουν σημειωθεί και θα γίνει αποκατάσταση της κήτης. Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά τη δημοπράτηση άλλων τριών αντιπλημμυρικών έργων στα Φάρσαλα, στον Γκουμπασανιώτη, αλλά και στον Τύρναβο. Σε πολλές τοπικές κοινότητες, 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.